Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Good morning, ladies and gentlemen. Να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα ανάμεσά σας και επίσης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Θα προηγηθώ να είμαι σύντομη. Κυρίες και κύριοι, το συνέδριο αυτό, αυτή η συνάντηση εργασίας, δεν διεξάγεται σε ουδέτερα πολιτικά χρόνο. Είναι λίγες μέρες αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Εκεί είδαμε την αποχή από πλευράς των πολιτών να σαρώνει, είδαμε κυβερνητικές παρατάξεις να φιλορροούν, είδαμε σχηματισμούς μέχρι πρότινος περιφορειακούς να κερδίζουν έδαφος στο πολιτικό σκηνικό. Και το μήνυμα της κάλπης στην Ευρώπη ήταν σαφές, ότι η σχέση πολίτη και πολιτικής διέπεται κρίση. Μια τάση απαξίωσης, ματέωσης, σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Θα σκεφτεί κάποιος ότι ξεκίνησα αρνητικά την τοποθέτησή μου, αλλά μην το κάνετε. Νομίζω ότι απλά έχουν έτσι τα πράγματα και οφείλουμε να είμαστε σαφείς και άμεσοι και ειλικρινείς. Γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα. Και το κάνω για να αναδείξω μία κρίσιμη παράμετρο. Αυτή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον είναι γνωστή ως έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Και το έλλειμμα αυτό αφορά όλα τα πεδία πολιτικής. Η οικονομία όμως και οι αποφάσεις που συνδέονται με την οικονομία είναι αυτές που προκαλούν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Άλλωστε, το ξέρουμε όλοι ότι η οικονομία επηρεάζει τις αποφάσεις όλης της κοινωνικής δραστηριότητας. Έρχομαι στο επίκεντρο της θεματικής ενότητας που οφείλεται αυτή η τάση απαξίωσης. Είναι ανεπαρκής η ποιότητα αντιπροσώπευσης ή μήπως οφείλεται αποκλειστικά στο έλλειμμα ενημέρωσης. Στην επιχειρησιακή στέρηση αυτού που ονομάζουμε public communication, δημόσια επικοινωνία, υιοθετώντας τη δεύτερη υπόθεση αυτή δηλαδή της επικοινωνίας, είναι σαν να λέμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι όλες άρθρωστες. Άρα το μόνο που τους λείπει είναι ένας ελκυστικός τρόπος παρουσίασης τους. Άριστες αποφάσεις όμως το ξέρουμε όλοι, ιδίως στην οικονομία, ότι δεν υπάρχουν. Φταίει το μέσο ή το μήνυμα, όπως θα έλεγαν και οι ειδικοί της πολιτικής επικοινωνίας. Φταίει το σημαίνον ή το σημαινόμενο, όπως θα έλεγαν ο Ζακ Λακάν, ο Ουμπέρτο Έκο. Και τι είναι αυτό που καθιστά τις νόητες και πολιτικά δύσκολες ορισμένες αποφάσεις? Είναι ο τρόπος που ελήφθησαν, είναι το περιεχόμενό τους, είναι η επίδραση που έχουν στην πραγματική ζωή των πολιτών? Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η σύγχρονη πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από ποτέ. Αναρρύπτεται οι παράγοντες εμπλέκονται στον καθορισμό των εξελίξεων. Και τα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια απόφαση είναι πολλά και συχνά αντικρώμενα μεταξύ τους. Και όλα αυτά γίνονται πιο περίπλοκα όταν οι οικονομικοί πόροι περιορίζονται. Όταν ένα κράτος αναγκάζεται να ακολουθήσει αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά εντάξει, αυτή είναι η μοίρα της πολιτικής να παίρνει αποφάσεις που δεν ικανοποιούν τους πάντες. Και εκεί λοιπόν προκύπτει και η ανάγκη της πλήρους ενημέρωσης των πολιτών, η ανάγκη να κατανοήσουν το περίπλοκο σύστημα που οδηγεί στις συγκεκριμένες αποφάσεις. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας πω μια μικρή εμπειρία από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο υπήρξα υπουργός. Τότε το βρέθηκα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή υποστελέχωση στο δημόσιο τομέα λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που υπήρχαν τότε στη χώρα μας. Εξάλλου είχε θεσπιστεί από πριν ο κανόνας του 1:5, δηλαδή αποχωρήσεις με προσλήψεις, 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη προκειμένου να ισορροπήσουν τα δημοσιονομικά. Εκεί ήταν πολύ δύσκολες οι αποφάσεις, δηλαδή ποια προτεραιότητα να θέσει κάποιος. Πώς να καλυφθούν με τις ελάχιστες δυνατότητες που είχαμε και δεν ήταν εύκολη απόφαση. Όμως, αποφασίσαμε τότε να θέσουμε μερικές προτεραιότητες. Πρώτη, στήριξη του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή, πρόσληψη γιατρών, σχετικών ειδικοτήτων, καθηγητές, να στηριχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και σταδιακά όλοι οι τομείς του δημοσίου. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που αργότερα, σε συνεννόηση και με τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς ευρωπαϊκούς, πετύχαμε το 1:1, μία πρόσληψη, μία αποχώρηση.
one to one ήταν ratio. Εύκολη so απόφαση, όχι. Υπήρχαν αντιδράσεις, ναι. Which πιστεύω όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες το κατάλαβαν, κατανόησαν τις υπαρκτές δυσκολίες και την ανάγκη προτεραιότητων. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε άριστα με όρους τεχνικούς της επικοινωνίας. Ξέρω όμως ότι είπαμε την αλήθεια. Και νομίζω ότι εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Η επικοινωνία να είναι πλήρης, ειλικρινής και αντικειμενική. Μόνο έτσι θα ξανακτήσουμε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και πολιτών. Και μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι θεμητό απλά. Είναι αναγκαίο να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Ενημέρωση για το σύστημα έλλειψης αποφάσεων, για κάθε παράμετρο που συνδέεται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Εδώ συχνά επισέρχεται η έννοια της επικοινωνίας ως μια έννοια μεταενημέρωσης. Να παρέχονται με τα βασικά στοιχεία της κατάστασης, αλλά αυτά να εντάσσονται στην αφήγηση ενός μονόδρομου. Για να το πω απλά, είναι ένας ο δρόμος και αυτόν πρέπει να ακολουθήσουμε ή αλλιώς δεν είναι alternative. Στις δημοκρατίες όμως δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έτσι και δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Ειδικά για θέματα που αφορούν οι οικονομικές επιλογές. Αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα παρέχεται ορθή και αντικειμενική ενημέρωση στους πολίτες, ώστε να μην αναγκάζονται στην αποδοχή μιας απόφασης ως μοναδικής και άκρητης. Αλλά να κρίνουν όσο το δυνατόν πληρέστερα αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί εξάλλου ότι η έλλειψη πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ακύρωση μεταρρυθμίσεων. Αρκετές φορές οι πολίτες δεν υποστηρίζουν μια μεταρρύθμιση όχι λόγω του κόστους που ίσως έχει, αλλά γιατί δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητά της. Κυρίες και κύριοι, κλείνω την παρέμβασή μου όπως άρχισα με τον πολιτικό χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου. Τα αποτελέσματα των προσφάτων ευρωεκλογών οφείλουν να μας προβληματίσουν όλους. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Χρειαζόμαστε περίσκεψη για το περιεχόμενό τους, είτε πρόκειται για στρατηγικές είτε για επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι πολίτες πρέπει να κατανοούν και να κρίνουν. Αλλά για να κρίνουν και να κατανοούν πρέπει να ενημερώνονται σωστά. Η δημόσια επικοινωνία δεν πρέπει να διεξάγεται ως προπαγάνδα, αλλά ως θεσμική επικοινωνία με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Άλλωστε, και ο ΩΣΑ, ο οργανισμός, ενδιαφέρεται για την καλή νομοθέτηση και τη σημασία της για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Οι αποφάσεις οφείλουν να υπηρετούν τους πολίτες. Και όταν είναι δύσκολες και πόδινες, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με ακρίβεια και ειλικρίνεια το γιατί. Σας ευχαριστώ.